Καλή σας ημέρα, κυρία Βαλάρη. Καλή σας μέρα. Κυρία Βαλάρη, έλεγα ξεκινώντας ότι η επόμενη μέρα μετά το θάνατο του 6χρονου κοριτσιού μας βρίσκει όλους σαφώς σοκαρισμένους, αλλά και ιδίως τους γονείς, να αναρωτιούνται αν πράττουν σωστά σε ό,τι αφορά τη θωράκιση της υγείας των παιδιών τους. Και συγκεκριμένα για την περίπτωση της γρίπης, επειδή βρισκόμαστε έτσι σε μια περίοδο που είναι σε έξαρση τα κρούσματα και αν διαβάζω σωστά, περιμένουμε και κορύφωση της κατάστασης. Πράγματι έτσι είναι. Πάρα πολλά κρούσματα γρίπης φέτος, βλέπουμε και στα παιδιά. Θα πρέπει η βασική οδηγία που είχε δοθεί από την αρχή της χρονιάς, την αρχή του χειμώνα, είναι ότι δεν χρειάζεται όλα τα παιδιά και τα υγιή να κάνουν να εμβολιαστούν για το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Αλλά τώρα αυτό τίνει να αλλάξει και με τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών. Δηλαδή και από το Κελπνό έρχονται και λένε ότι πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Δεν έχει αναθεωρηθεί δηλαδή ήδη απόλυτα. Επίσημα όχι, αλλά πλέον λέμε σε όλους τους γονείς να το κάνουν το αντιγρυπτικό. Είναι ο μόνος τρόπος πρόληψης. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Σωστά. Ευτυχώς που υπάρχει. Άρα μέχρι τώρα η οδηγία. Όλα τα παιδιά. Ναι, η οδηγία είναι για τις ευπαθείς ομάδες, ωστόσο φαίνεται ότι αλλάζει για αυτό. Τα παιδιά που έχουν βροχικό άσθημα και είναι κάποιες ευπαθείς ομάδες, αλλά τώρα πλέον μετά από τόσα κρούσματα γρίπης και με βαριές επιπλοκές της γρίπης σε πολλά παιδιά που βλέπουμε καθημερινά στα νοσοκομεία, και με το χθεσινό παιδάκι που έγινε αυτό το τραγικό, λέμε πια να εμβολιάζονται όλα τα παιδιά με το αντιγρυπτικό εμβόλιο για να προλάβουμε. Και συγχρόνως είναι και άλλες συνθήκες υγιεινής, δηλαδή να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους, με τα ή δυνατόν όχι εκεί που μαζεύονται πολλά παιδιά και ενήλικες και γενικώς ο συχνοτισμός, να αερίζουμε καλά τους χώρους, να πολύ καλές συνθήκες υγιεινής, πλύσιμο χεριών, ή δυνατόν αντισηπτικά, άμα είμαστε έξω και κάνουμε υπερβολικά πολλές χειραψίες και εμείς οι μεγάλοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τα παιδιά μας. Σωστά. Πολύ τυπική να είμαστε στους κανόνες στήρησης της ατομικής υγιεινής και από εκεί και πέρα και να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Και επίσης με το πρώτο εμπείρετο ή δυνατόν με το πρώτο 24ωρο εμπειρέτου, να έχουν τα παιδιά κλινική εξέταση για να δοθούν οι σωστές οδηγίες από τον γιατρό τους, τι πρέπει να προσέξουν και σε ποια περίπτωση πρέπει να κινητοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά, κυρία γιατί πάντα Βαλάρη, δεν είναι και εύκολη η διάγνωση από το πρώτο 24ωρο πάντα, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά να πάρουν τουλάχιστον σωστές οδηγίες να ξέρουν πώς θα κινηθούν. Φαντάζομαι ότι στο πρώτο 24ωρο του πυρετού δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς και να διαγνώσει αν πρόκειται για μια κοινή ίωση, αν πρόκειται για ένα κρυολόγημα ή γρήπη. Βεβαίως και στο παιδίατρο είναι ακόμα πιο δύσκολο το πρώτο 24ωρο να εξετάσει και να δει, αλλά τουλάχιστον θα πάρει ο γονέας κάποιες οδηγίες που να δει πώς θα το χειριστεί το θέμα, να ξέρει δηλαδή πότε θα τον θορυβήσει και σε ποια περίπτωση θα πρέπει να ανησυχήσει. Άρα από το πρώτο 24ωρο πυρετού επικοινωνία με τον παιδίατρο για να δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να είναι ενήμεροι γονείς. Σε ό,τι αφορά, κυρία Βαλάρη, το κομμάτι του εμβολιασμού, επειδή πολλοί γονείς αναρωτιούνται, δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα στα παιδιά τους, είναι αργά να γίνει τώρα ή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή? Όχι, δεν είναι αργά να γίνει, γιατί προμηνύεται δύσκολος και ο υπόλοιπος Φλεβάρης που είμαστε ακόμα στην αρχή του, αλλά και ο Μάρτιος. Και μάλιστα ο Μάρτιος λένε ότι θα είναι πιο δύσκολος ακόμα. Α, μάλιστα. Οπότε έχουμε μέλλον μπροστά. Και ήδη η πορεία της κατάστασης είναι όντως κάθε εβδομάδα να είναι χειρότερη από την προηγούμενη σε κρούσματα εμπειρέτων γενικώς και γρίπης και γενικότερα ιώσεων του αναπνευστικού. Οπότε δεν είναι καθόλου αργά να κάνουμε το εμβόλιο, μα δεν ανάλογα με την ανοσοποιητικό του παιδιού σε 5, 10, 15 μέρες μάξιμου θα πιάσει και θα κάνει αντισώματα. Οπότε να προφυλάξουμε ό,τι μπορούμε να προφυλάξουμε. Μάλιστα. Σας ρωτάω αν είναι αργά, γιατί πολλοί γονείς αναρωτιούνται μήπως τώρα, ας πούμε, πάει να ξεσπάσει λίγο το κύμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε μπροστά ακόμα κι άλλο. Το ερώτημα. Αλλά όχι. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα
όσες μπορούμε να φυλέξουμε ιατρικά, δείχνει ότι αν μπορούν να προβλεφτεί κάτι τέτοιο, με όλη την επιφύλαξη το λέω, αλλά ό,τι μπορούμε να προβλέψουμε, δείχνει ότι θα πηγαίνουμε μάλλον προς το χειρότερο τον προσεχή μήνα, τουλάχιστον μέχρι να κλείσει ο Μάρτης. Mm-hmm. Κυρία Βαλάρη, σε σχέση με το τι να κάνουν οι γονείς και αν συστήνεται να πάνε στο νοσοκομείο ένα παιδί με πολύ υψηλό πυρετό, ποια είναι η άποψή σας? Και το ρωτάω γιατί πολλές φορές σκέφτονται οι γονείς, αν το πάω στο νοσοκομείο μπορεί να κολλήσει και τίποτα άλλο, γιατί κυκλοφορούν και διάφορα, γίνεται και χαμός στα τέτοια. Ένα παιδί που έχει ήδη έναν ιό στο αναπνευστικό του, mm-hmm. γιατί για να το πάει στο νοσοκομείο κάτι έχει, κάτι υπάρχει ένας συνήθως ίος είναι αυτό το διάστημα, δεν κολλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να κολλήσει ένα υγιές παιδί που θα πάει στο νοσοκομείο. Αυτό μπορεί να κολλήσει. Αλλά ένα παιδί που έχει ήδη νοσεί από μία ίωση, mm-hmm. δεν πάει άλλη ίωση να κολλήσει πάνω του. Οπότε να μην υπάρχει επιφύλαξη και να πηγαίνουν στο γιατρό τους, στο νοσοκομείο τους κτλ. Από ποια χρονική στιγμή και μετά, θέλω να πω, για να μην γίνεται και αυτός ο συνωστισμός στα επείγοντα. Όχι από το πρώτο 24ωρο, φαντάζομαι. Δηλαδή, εσείς σε ένα δικό σας ασθενή, πότε συστήνετε να πάει στο νοσοκομείο? Κοιτάξτε να δείτε, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον παιδίατρο τι να προσέξει, που mm-hmm. οι πρώτες οδηγίες θα πρέπει να δοθούν από το πρώτο 24ωρο, mm-hmm. θα πάει τότε που θα κριθεί ενδεχομένως από τους γονείς, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν πάρει, ή και από τον ίδιο τον παιδίατρο. Οπότε εξατομικευμένα, ανάλογα και με, με το κάθε να παιδί. Δεν μπορούμε όλα στο ίδιο, γιατί ορισμένα περιστατικά και από το πρώτο 24ωρο φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή να τα βάλουμε όλα στο ίδιο, mm-hmm. στην ίδια θέση. Κατάλαβα. Κυρία Βαλάρη, υπάρχει κάποιος τρόπος να διαγνωστεί έτσι πολύ γρήγορα κάποια αυτόματα τεστ για τα οποία διαβάζουμε, ή είναι αξιόπιστα για τη διάγνωση της γρήγορα? Κοιτάξτε, τα τεστ αυτά καταρχήν γίνονται πρέπει να πάνε σε διαγνωστικά σε κέντρα δομή. Και, mm-hmm. και δεν είναι και πάντα απόλυτα, πρέπει να έχουν πάρθει εντελώς ορθά, δηλαδή δεν είναι πάντα απόλυτο ότι θα βρεθεί, μπορεί να είναι δηλαδή να δώσουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Μπορούμε να τα συνυπολογίσουμε μαζί με την κλινική εικόνα του παιδιού, mm-hmm. Και σαφώς αν βρεθούν θετικά τα αξιολογούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να βρεθούν και ψευδώς αρνητικά αν δεν παρθούν ιδιαίτερα μεσοσές με τις άριστες συνθήκες. Mm-hmm. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Βαλάρη, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι στα παιδιατρία αυτό το διάστημα πραγματικά έτσι, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Έχετε εικόνα mm-hmm. για τους παιδικούς σταθμούς? Δηλαδή, είναι πολλά τα παιδιά τα οποία νοσούν αυτό το διάστημα, ιώσεις, κρυώματα, γρήπη ενδεχομένως? Ναι, είναι πολλά τα παιδιά. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν συνήθως στην καθημέρα πράξη τα μισά παιδιά και ενδεχομένως και λιγότερα από όσο έχουν οι τάξεις τους. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολύ νοσηρότητα, χωρίς να σημαίνει όλα αυτά ότι είναι γρήπη, γιατί βλέπουμε και τους κοινούς ιούς του αναπνευστικού, τους ελληνοϊούς και αυτά που βλέπουμε κάθε χειμώνα. Mm-hmm. Καλό είναι και εκεί να κρατάνε, να υπάρχει, νομίζω το κάνουν οι παιδικοί, να μην κρατάνε παιδιά με πύρετα, ειδικά φέτος καθόλου, mm-hmm. να είναι αρκετοί αυστηροί και αυτοί στο να τηρούν τις συνθήκες που πρέπει, και από άποψη υγιεινής χεριών του προσωπικού και τα λοιπά, και το να μην κρατούν παιδιά που έχουν πύρετα στο παιδικό. Mm-hmm. Και να δείξουν και οι γονείς την αντίστοιχη. Και των ίδιων των παιδιών την προστασία, γιατί κάθε παιδί που έχει πυρετό οφείλει να είναι σπίτι του, αλλά και για την προστασία των υπολείπων παιδιών, έτσι είναι. Για να μην υπάρχει μετάδοση. Επομένως και οι γονείς πρέπει να φανούν εξίσου ευσυνείδητοι. Ναι, και οι γονείς θα το κατανοήσουν βέβαια αυτό, που ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει να δουλεύει ο άλλος και να πρέπει να κρατήσει το παιδί στο σπίτι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πρέπει, δυστυχώς. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι το καλύτερο για όλους μας. Κυρία Βαλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Γεια σας.